ενδεχόμενων φορέων και υπηρεσιών του νομού. Πιστεύω ότι σωστά προβληματίστηκαν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, αλλά θα πρέπει να πω δύο πράγματα τα οποία έχω στην αναφορά μου από το δεύτερο γραφείο, στην αρμοδιότητα του οποίου ήταν η αναφορά του Διευθυντή της Καλλικράτειας. Θα πρέπει να πω ότι την αρμοδιότητα για το στήσιμο αυτών των λιώμανων την έχει ο ΟΣΚ και η Νομαρχία, αλλά θα πρέπει να πω σε κάθε κατεύθυνση από συνεργασία που είχα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Βέβαια, η σχετική αναφορά και του Συλλόγου και του Διευθυντή του Σχολείου θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Πιστεύω ότι αν υπήρχε πρόβλημα ή αν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι τοποθετήσαμε αίθουσες προκάτ οι οποίες είναι προβληματικές. Σε καμιά περίπτωση, σας είπα, είχα συνεργασία και με την Ομαρχία και με τον αρμόδιο αντινομάρχη, ο οποίος με βεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, και πιστεύω ακράδαντα ότι όλες οι αίθουσες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προβληματιστούμε και δεν θα κοιτάξουμε να ερευνήσουμε το θέμα. Προτάθηκε λοιπόν από το Πανεπιστήμιο και από το αρμόδιο τμήμα της χημείας η τοποθέτηση εξαερισμού προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι και μόνο από την πρόταση της για το πώς θα λυθεί το θέμα ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που μάλλον δεν χρειάζεται να σηκωθεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε πανικό γονείς ή εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνω και κατανοώ και είναι απολύτως νομίζω σεβαστό η αγωνία του κάθε γονιού για το παιδί του και για τις συνθήκες μέσα στις οποίες κάνει μάθημα και διδάσκεται αυτά που πρέπει να διδαχθεί. Όμως, παρόλο που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αλλά και ο Δήμος Καλλικράτειας έχει μόνο έμεση και όχι άμεση ανάμειξη, δηλαδή εμείς είμαστε υποχρεωμένοι την αίθουσα που θα τοποθετήσουμε να την πάρουμε από συγκεκριμένο προμηθευτή που μας υποδεικνύει ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, καταρχήν εγώ, συνοδεία του αρμόδιου αντιδημάρχου της Καλλικράτειας, επισκέφτηκα άμεσα τις συγκεκριμένες αίθουσες, μίλησα και με τον Σύλλογο Γονέων και με τους εκπαιδευτικούς και με τον Διευθυντή του Σχολείου και άρχισε αμέσως η τοποθέτηση του συστήματος εξαερισμού προκειμένου να μην υπάρχει καμία ανησυχία και καμία αμφιβολία. Με το πέρας των εργασιών τοποθέτησης από την ανάδοχο εργολάβο εταιρεία, η οποία να δηλώσω εδώ ότι άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και ήρθε για να κάνει επιτόπου αυτοψία αλλά και να εκτελέσει εργασίες καθ' υπόδειξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα και επιστημονικό και τεχνικό. Από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αλλά και Δήμου Καλλικράτειας ελήθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενεργήσαμε άμεσα και μάλιστα μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης του εξαερισμού θα ξαναγίνει νέα μέτρηση ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το πρόβλημα δεν λυθεί, καταλαβαίνετε ότι θα κάνουμε όλα εκείνα που πρέπει, γιατί πρώτο μας μέλημα, και το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως από πάρα πολλά πράγματα, είναι η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτό θα κινηθούμε και επαναλαμβάνω ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να ανησυχούν, γιατί ό,τι χρειάζεται να γίνει, θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Ο Αντινομάρχης Παιδείας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ανέκυψε το συγκεκριμένο πρόβλημα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Νέας Καλλικράτειας. Ο ανάδοχος λοιπόν που έχει τοποθετήσει, ας μην ξεχνάμε, εκατοντάδες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα, μόνο στη Χαλκιδική έχει βάλει περίπου 80-78 αίθουσες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πουθενά δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα και μας είπε ότι πιθανόν το πρόβλημα να έχει δημιουργηθεί από την τοποθέτηση καλοριφέρ μέσα σε συγκεκριμένες αίθουσες ή από κάποιες μετατροπές που έχουν γίνει στις συγκεκριμένες αίθουσες. Όμως, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το πώς δημιουργήθηκε το θέμα, μας ενδιαφέρει ότι υπάρχει θέμα και θέμα το οποίο πρέπει άμεσα να λυθεί. Θα γίνουν μετρήσεις και στις άλλες αίθουσες. Όπου έχει ζητηθεί και όπου υπάρχουν ενδείξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην δημιουργούμε ούτε εντυπώσεις ούτε πανικό, θα το επαναλάβω. Στη συγκεκριμένη αίθουσα υπήρξαν από την πρώτη στιγμή ενδείξεις, δηλαδή είχε μια ειδική μυρωδιά και αισθάνθηκε και κάποια ζάλη ο εκπαιδευτικός που δίδασκε στην συγκεκριμένη αίθουσα. Έτσι λοιπόν, εφόσον υπήρχαν ενδείξεις, έγιναν και οι μετρήσεις. Εμείς είμαστε στη διάθεση
του κάθε διευθυντή σχολείου, του κάθε εκπαιδευτικού, και για την πρωτοβάθμια αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εάν υπάρχει υποψία, ένδειξη, υπόνοια είτε οτιδήποτε, να στείλουμε αμέσως να γίνουν οι μετρήσεις με την ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να μην υπάρξει κανένα θέμα. Το να δημιουργούμε όμως θέματα πολιτικής μορφής εις βάρος ή στην πλάτη των μικρών μαθητών είναι κάτι κατακριτέο και είναι κάτι που τουλάχιστον εμείς το θέλουμε μακριά από μας.